Το τραγούδι βέβαια που ξεκινάμε το τέταρτο μέρος, ιδανικό για να μπούμε στο κλίμα της πρώτης ζωντανής σύνδεσης με Φλόριντα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριντα, τον κύριο Μιχάλη Αλεξάνδρου. Κύριε Αλεξάνδρου, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο, από Κρήτη, από Ελλάδα. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας και εμείς σας λέμε καλησπέρα από την όμορφη και κρύα Φλόριντα. Ξέρετε ότι χθες βγάλαμε άλλη μια ζωντανή σύνδεση με Φλόριντα. Επικοινωνήσαμε με έναν κριτικό εκεί της περιοχής. Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα που πραγματοποιούμε σύνδεση με την περιοχή σας. Το ελληνικό στοιχείο είναι έντονο. Είναι πολύ έντονο. Και ειδικά οι Κρήτες της περιοχής μας είναι πολύ δραστήριοι. Πάρα πολύ. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι περισσότεροι από 300.000. Κάπου εκεί. Όχι, στην περιοχή μας όχι. Είναι λιγότεροι, πολύ λιγότεροι. Είναι λιγότεροι, αλλά το κριτικό στοιχείο είναι έντονο. Πάρα πολύ έντονο. Σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας μπορώ να σας πω ότι είμαι πολύ περήφανος που οι Κρήτες είναι από τα ενεργά μέλη, πραγματικά ζωντανός σύλλογος με το δικό τους κτίριο, με δραστηριότητες που καλύπτουν κάθε γιορτή, κάθε επέτειο σε όλη τη χρονική περίοδο. Πάντοτε δραστήριοι και πάντοτε στους προμαχώνες του ελληνισμού. Για πείτε μας λίγο τώρα, λόγω της πανδημίας οι δραστηριότητές σας κατά κάποιο τρόπο έχουν παγώσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σχεδιάζεται το επόμενο διάστημα μετά την πανδημία, σωστά? Και ναι και όχι. Οι δραστηριότητες δεν έχουν παγώσει τελείως. Είχαν παγώσει από το Μάρτιο μέχρι, θα έλεγα, τον Οκτώβριο. Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Μέχρι στιγμής κάναμε όλες τις συσκέψεις διαμέσου του Zoom στο διαδίκτυο ή με το Skype. Αρχίσαμε να κάνουμε ζωντανές συσκέψεις τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις, μάσκες, θερμοληψία, καθαριότητα των χεριών και αποστάσεις. Κάναμε λοιπόν ορισμένες προσπάθειες. Ο κριτικός σύλλογος την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε τα εβδομαδιαία φαγητά, δείπνα. Παραθέτει δείπνο κάθε εβδομάδα, κάθε Πέμπτη. Παλιά είχαμε και μουσική στο κριτικό σύλλογο. Δυστυχώς δεν έχουμε μουσική τώρα, αλλά τουλάχιστον απολαμβάνουν τις λειτουργίες της ελληνικής και της κριτικής κουζίνας τα μέλη και τα μη μέλη κάθε εβδομάδα. Αρχίζουμε λοιπόν σιγά σιγά να μπαίνουμε σε μια κανονικότητα. Δεν είναι παγωμένα όλα, αλλά είναι αρκετά χλιαρά. Δεν είναι όπως ήταν πρώτα. Μάλιστα, από ποιο μέρος της Ελλάδας κατάγεστε, κύριε Αλεξάνδρου? Εγώ είμαι Παγκρατιώτης, είμαι Αθηναίος. Α, από Αθήνα. Γεννήθηκα στο ναι, και μεγάλωσα στο Βύρονα. Και πόσα χρόνια είστε στις Ηνωμένες Πολιτείες? Στις Ηνωμένες Πολιτείες είμαι από το 89, αλλά στην Βόρεια Αμερική από το 69. Από το 69. Είναι 51 χρόνια. Εάν γυρίζατε το χρόνο πίσω, η επιλογή σας και η απόφασή σας θα ήταν η ίδια? Να φύγω για το εξωτερικό. Ακριβώς. Κοιτάξτε, έφυγα από την Ελλάδα μια εποχή που ήμουν πολύ ευτυχισμένος που έφυγα από την Ελλάδα. Είχαμε τη στρατιωτική χούντα τότε. Εγώ έζησα μόνο 2 χρόνια, από το 67 μέχρι το 69. Οπότε για μένα ήταν ευτύχημα που έφυγα. Αλλά τι έγινε? Στα χρόνια που περάσανε, η τεχνολογία μας έφερε πολύ κοντά στην πατρίδα. Οι αποστάσεις έχουν εκμηδυνεστεί. Έχουμε το τηλέφωνο, έχουμε το Skype, έχουμε το email. Οπότε δεν ζούμε πια στο εξωτερικό. Ζούμε και στην Ελλάδα, νοερά. Διαμένουμε στο εξωτερικό. Το είπα στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, όταν ήρθε εδώ τον Ιανουάριο. Είχαμε μια συνάντηση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία, με τον Πρωθυπουργό. Και επειδή κι αυτός κάποτε έζησε στο εξωτερικό σαν φοιτητής, τα πράγματα ήταν διαφορετικά την εποχή εκείνη. Σήμερα ζούμε πολύ κοντά στην Ελλάδα. Πάρα πολύ κοντά στην Ελλάδα.
Κύριε Αλεξάνδρου, εάν σας δινόταν η ευκαιρία μέσα στα επόμενα 5 λεπτά να βρισκόσασταν σε κάποια περιοχή της χώρας μας, ποια θα ήταν αυτή? Στη Σιτία. Από το Παγκράτη στη Σιτία. Ναι. Για ποιο λόγο στη Σιτία? Γιατί πήγα για πρώτη φορά στη Σιτία πριν 2 χρόνια. Ναι. Εκεί έχω ένα εξάδελφο ο οποίος είναι γιατρός. Ναι. Τώρα είναι συνταξιούχος με την πολύ όμορφη οικογένειά του και με εντυπωσίασε η διαδρομή από το Ηράκλειο μέχρι τη Σιτία με τις διάφορους σταθμούς που κάναμε σε μοναστήρια κτλ. Ναι. Αλλά μ' άρεσε η Σιτία, η τοποθεσία της, η θάλασσα, κοντά στη θάλασσα, μια πολύ όμορφη πόλη σε αυτό το κομμάτι της Κρήτης. Κύριε Αλεξάνδρου, δεν έχετε να επισκεφτείτε την Κρήτη και να σας γνωρίσουμε και από κοντά το επόμενο καλοκαίρι, να τα πούμε και από κοντά? Ελπίζω, ήταν να έρθουμε φέτος, ερχόμαστε σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Ναι. Ήταν να έρθουμε φέτος, αλλά δεν ήρθαμε λόγω της πανδημίας, αλλά το 2021 θα είμαστε εκεί. Ένα μήνυμα, κύριε Αλεξάνδρου, στους Έλληνες, στους κρητικούς που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ποιο είναι? Τους ευχαριστούμε για ό,τι κάνουν για την Ελλάδα. Σε όλα τα χρόνια η Κρήτη ήταν πρώτη σε όλα. Και ακόμα συνεχίζει να είναι. Μαζί με τους άλλους Έλληνες συνεργαζόμαστε τέλεια και διασκεδάζουμε τέλεια με τους Κρήτες, με τα φαγητά τους, με τη μουσική τους, τα χορευτικά τους συγκροτήματα. Μάλιστα. Είμαστε πολύ περήφανοι που είναι στην οργάνωσή μας μέσα. Κύριε Αλεξάνδρου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω και χαιρετίσματα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ.